Βλάσης Κοντοβάς, είναι από την ομάδα της Allianz Off Zone στο Brazilian Jiu-Jitsu, δυνατός αθλητής με εμπειρία. Βλέπουμε ο Νίκος Σωρόκος στη γωνία του, Μαρούγκας ο Τριαντάφυλλος. Και ο Πάσουλας από την Άξο, από εκεί νομίζω είναι η καταγωγή του. Να δούμε τώρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Βλέπουμε τον Κοντοβά να γίνει πιο δυνατά, περνάει κάποια χτυπήματα, πήρε και το takedown πολύ ωραία. Όπως είπες και εσύ πριν, έχει το background στο Brazilian Jiu-Jitsu από την Allianz. Το ολοκλήρωσε εδώ το takedown, είναι σε half guard. Πολύ δυνατά ξεκίνησε το πρώτο μισό λεπτό του γύρου. Mount τώρα. Κοντοβά. Κρατάει όμως πολύ δυνατά ο Σωρόκος, δεν θέλει να αφήσει περιθώριο για να δεχτεί χτυπήματα. Εδώ ο Κοντοβάς θα πρέπει να προσέξει λίγο με το κεφάλι του, διότι θα μπορεί να θεωρηθεί κουτουλιά. Αν και πιέζει αυτή τη στιγμή, κάτι που επιτρέπεται. Στο λαιμό επιτρέπεται να πιέσει, αυτό ναι. Κάνει κόφ και την ανάσα εδώ. Reversal από τον Σωρόκο. Βλέπουμε πίσω στη γωνία και τον Στέλιο τον Πάσουλα, αλλά και τον Τριαντάφυλλο του Μαρούγκα. Και αυτός από τους πολύ έμπειρους Έλληνες μαχητές. Ντάφυλλος Μαρούγκας προπονείται επίσης στη Gracie Bar Greece. Ντάφυλλος Μαρούγκας, ο οποίος έχει παίξει στα πρώτα χρόνια του ελληνικού MMA. Βετεράνος του MMA, έχει παίξει πολλούς αγώνες, έχει παίξει αγώνες αρκετούς. Και σε πυγμαχία και σε kickboxing. Βλέπουμε και τον Χρήστο Πετρούτσο, είναι σε ρόλο κριτή αυτή τη φορά απ' έξω. Για να δούμε, ο Σωρόκος εδώ έχει, είναι σε full guard. Τον έχει πιέσει πάνω στο κλουβί, προφανώς για να περιορίσει την κίνησή του, αλλά ψηλή guard εδώ από τον Κοντοβά. Πολύ δυνατά χτυπήματα από τον Σωρόκο. Ground and pound δυνατό, ο Κοντοβάς με δυσκολία μείνεται. Εδώ ο Σωρόκος πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα, σε πολύ δύσκολη θέση ο Κοντοβάς. Κοιτάξτε να πούσε δύναμη το χτυπά ο Σωρόκος, τρομερό το δεξί. Ωραίο γόνατο εδώ στο tight clinch. Έπρεπε να κρατήσει την απόστασή του από τη στιγμή που τον έθεσε ο Κοντοβάς, βρήκε την ευκαιρία να τον φέρει κοντά του. Βλέπουμε και τον Γιάννη τον Κατσαρό στη γωνία του Κοντοβά. Τώρα ξεκουράζεται εδώ, έχει την ευκαιρία ο Κοντοβάς. Δύσκολη θέση για τον Σωρόκο, ο Κοντοβάς κυνηγάει την πλάτη, πρέπει να γυρίσει από γη. Ωραίος ο αγώνας, αλλά πήρε το takedown τελικά ο Κοντοβάς και είχε μια πάρα πολύ καλή στιγμή εκεί ο Σωρόκος. Πολλά σερή χτυπήματα και δυνατά χτυπήματα. Αλλά άντεξε ο Κοντοβάς, τον έδεσε και τον πήγε το παιχνίδι πάλι στο έδαφος. Βλέπουμε ο διαιτητής, ο Παναγιώτης Αντωνόπουλος, παρακολουθεί στενά. Επίσης άλλος ένας πολύ έμπειρος αθλητής στο Brazilian Jiu-Jitsu. Εδώ ο David Δημόπουλος δίνει οδηγίες στον αθλητή, το Βλάση Κοντοβά. Για να δούμε, είναι σε θέση mount, αν και είναι λίγο μπλεγμένα και τα πόδια του, τον κρατάει λίγο. Ο Σωρόκος κρατάει το κεφάλι του Κοντοβά, δεν θέλει να τον αφήσει να σηκωθεί, καθώς είναι σε θέση να χτυπήσει. Εδώ δεν μπορείς άλλο να τον κρατήσει. Βλέπουμε κάποια χτυπήματα από τον Κοντοβά. Θα πρέπει να είναι λίγο πιο επιθετικός. Είναι ευκαιρία για τον Κοντοβά να κυνηγήσει. Δεν πρέπει να κρατιέται το κλουβί, πρέπει να προσέξει. Καλό έλεγχο βλέπουμε, οδηγίες από τις γωνίες. Δύο λεπτά μείναν ακόμη για το τέλος του πρώτου γύρου. Χτυπήματα από τον Κοντοβά. Να δούμε, θα το γυρίσει πάλι ο Σωρόκος, το είχε καταφέρει και στην αρχή του γύρου. Τώρα όμως δεν τα κατάφερε. Ήταν πιο προετοιμασμένος ο Κοντοβάς. Πάλι mount θέση. Προσπαθεί να τον ανοίξει, να τον τεντώσει τον Σωρόκο στο έδαφος. Προσπαθεί να ελέγξει τα πόδια του Σωρόκου όσο πιο καλά γίνεται, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο να κάνει κάποιο escape ο Σωρόκος από κάτω. Ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει μόνο επιλογή με γέφυρα να προσπαθήσει να βγάλει τον αντίπαλό του. Αλλά και ο Κοντοβάς εδώ για να κάνει χτυπήματα πρέπει να σηκωθεί και αυτός λίγο, να βρει λίγο απόσταση. Ή να δοκιμάσει κάποια υποταγή ή κάτι, εκτός αν θέλει απλά να μείνει εκεί και να ελέγξει όσο γίνεται, το οποίο είναι ρίσκο, όπως είδαμε και νωρίτερα. Το οποίο είναι ρίσκο, γιατί μπορεί ο διαιτητής να κρίνει ότι δεν έχει δράση στο παιχνίδι και να το σηκώσει. Βέβαια. Ένα λεπτό μένει περίπου. Να, αυτή τη στιγμή, ας πούμε, αυτό που λέγαμε ακριβώς, του σηκώνει ο διαιτητής πολύ σωστά. Δεν είχε εξέλιξη το μάτς, δεν είχε δράση. Κίνηση ξανά του αγώνα. Για να δούμε, ο Σωρόκος είχε δείξει πολύ καλό στην όρθια μάχη, είχε περάσει σημαντικά καλά χτυπήματα. Πολύ επικίνδυνος, δεν έχει πολύ χρόνο. Βέβαια πάρα πολύ ωραίο low, έπεσε ο αντίπαλός του από την δύναμη. Αλλά τον ακολούθησε και μπήκε μέσα στην guard, ίσως θα έπρεπε να επιλέξει. Θα έπρεπε να μείνει όρθιος, να δουλέψει περισσότερα χτυπήματα από εκεί. Αλλιώς τώρα είναι ευκαιρία πριν τελειώσει ο γύρος, γιατί
Είχε βρεθεί ο Σορόκο σε δυσμενή θέση για αρκετή ώρα. Είναι ευκαιρία να κερδίσει το γύρο άμα δώσει αρκετά χτυπήματα. Προσπαθεί να τον γυρίσει ο Κοντοβάς και τα κατάφερε πάρα πολύ ωραία. Κατάφερε πολύ ωραία, ωραίο sweep. Και τελείωσε ο πρώτος γύρος. Βλέπουμε εδώ τα highlights. Σίγουρα ο Σορόκο ήταν μπροστά σε αυτό το γύρο, αλλά ήταν στο έδαφο περισσότερο. Τον έλεγξε περισσότερο στην μεγαλύτερη διάρκεια ο Κοντοβά, νομίζω. Εκτό από εκείνο το σημείο με τα σέλιδα χτυπήματα, στο υπόλοιπο είχε το πάνω χέρι. Για να δούμε όμω, πολύ επικίνδυνο ο Σορόκο, πολύ κρυπτικό, φάνηκε. Δεύτερο γύρο. Άλλο ένα low. Για να δούμε αν ο Σορόκο θα δοκιμάσει να περάσει και άλλα low. Φάνηκε ότι έχει πρόβλημα με τα low Κοντοβάς, ίσως δεν τα περίμενε. Ωραίο χτυπημά, δυνατά πολύ χτυπημά. Δυνατά χτυπήματα από το Σορόκο, πολύ δυνατά χτυπήματα και low και mid kicks. Ωραίο και το γόνατο εδώ και πήγε κατευθείαν στο takedown. Το πήρε, αλλά σηκώθηκε αμέσως. Μπόρεσε να κρατήσει ο Κοντοβάς. Ο Σορόκος εδώ άλλο ένα σερί, πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα. Πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα και δεν μπορεί να αμυνθεί ο Κοντοβάς πολύ καλά. Αγκώνες, τρομεροί αγκώνες από τον Σορόκο με όλη του τη δύναμη. Νομίζω εδώ ο διαιτητής θα μπορούσε ανά πάσα στιγμή θα μπορεί να επέμβει και να σταματήσει το παιχνίδι. Δεν αμήνεται καθόλου έξυπνα ο Κοντοβάς. Είναι πάρα πολύ δυνατά τα χτυπήματα και πάρα πολύ ωραίο γόνατο. Και ένα ακόμη χτύπημα από τον Σορόκο. Πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα. Ο διαιτητής, όπως είπαμε, θα μπορούσε να το έχει σταματήσει, αλλά άντεξε ο. Βλέπουμε εδώ ο Σορόκος κρατιέται από το κλουβί. Δεν. Είναι αντικανονικό, ενώ ότι προσπαθούσε ο Κοντοβάς να πάρει το takedown. Και την παρατήρηση την έκανε ο διαιτητής. Την παρατήρηση ο διαιτητής. Όμως εδώ χάθηκε σίγουρα μια σημαντική ευκαιρία για τον Κοντοβά, ο οποίος είχε σίγουρο takedown. Το παίρνει. Το πήρε τελικά εδώ το takedown. Πράγματι δέχτηκε πολλά χτυπήματα πριν, αλλά ήταν είχε άμυνες και βλέπουμε ότι είχε ακόμα αρκετές αντοχές. Είχε αντοχή, ναι. Αλλά ήταν επικίνδυνο γιατί δεν φαινόταν να αντιδράει και ήταν. Αυτό είναι και, είναι και η εμπειρία των αθλητών. Μην ξεχνάμε ότι και οι δύο αθλητές έτσι είναι πρώτη φορά που βρίσκονται σε κλουβί. Cage fight, MMA δηλαδή. Νομίζω αν ο Κοντοβάς ήταν πιο μετρημένα τα χτυπήματά του, θα μπορούσε να το είχε τελειώσει το παιχνίδι εκεί. Ήταν πολύ ορμητικός, αλλά όχι τόσο μετρημένος, ας πούμε. Σορόκο. Ο Σορόκος, έχει δίκιο. Ξανά όρθιοι αθλητές. Άλλα. Δυνατά χτυπήματα από τον Κοντοβά που αρέσει να ρίχνει τα αγώνες και ένας γυριστός αγώνας τώρα και ένα εκτάμενο γόνατο φοβερό. Έχει ζαλιστεί ο αντίπαλος. Ο Κοντοβάς έπρεπε να επιμείνει στο έδαφος, δεν έπρεπε να αφήσει το παιχνίδι να σηκωθεί στο όρθιο. Συνέφερε το έδαφος σίγουρα. Πάρα πολύ κρυφτικά χέρια ο Σορόκος. Βλέπουμε εδώ τα χτυπήματα, έρχονται συνεχόμενα εδώ, είναι πιο μετρημένος. Θέλει να κουραστεί κιόλας, είναι επικίνδυνο να κουραστείς. Βλέπουμε επιλέγει και το σώμα πάρα πολύ έξυπνα. Ο Κοντοβάς δεν φαίνεται να μπορεί να αντιδράσει αυτή την κατάσταση. Δεν ξέρω ότι αν είναι ζαλισμένος ακόμη, πρέπει να είναι ζαλισμένος ακόμη από τα χτυπήματα. Φαίνεται νομίζω ότι είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Εδώ ο Σορόκος έχει την ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι, να γίνει λίγο πιο επιθετικός. Είναι κουρασμένος κι αυτό σίγουρα όμως. Έχει δώσει πολλά και δυνατά χτυπήματα. Συνεχίζονται εδώ τα δυνατά χτυπήματα με τον αγώνα. Ίσως θα έπρεπε να ξαναχτυπήσει το σώμα όπως έκανε μερικές φορές πολύ επιτυχημένα. Πάρα πολλά δυνατά χτυπήματα. Βλέπουμε ότι ο Κοντοβάς αντέχει, αλλά δεν μπαίνει και αυτό είναι λειτουργεί εις βάρος του αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή δεν αμήνεται. Και από άμυνες, δηλαδή τα χτυπήματα τα νιώθει. Μπορεί να μην είναι full χτυπήματα τα οποία δεν περνάνε εύκολα τις άμυνες, αλλά παρόλα αυτά είναι χτυπήματα τα νιώθει, κουράζουν, ευθύρουν. Νομίζω ότι και εδώ ο διαιτητής θα μπορούσε να το σταματήσει. Παρότι δεν είναι ότι έχει χάσει συστήσει ή κάτι τέτοιο. Πάλι για takedown πάει ο Κοντοβάς. Το πήρε, και το παίρνει πήρε. Πάλι. Νομίζω ότι είναι κουρασμένος και ο Σορόκος μετά από τόσα χτυπήματα. Εδώ ο Κοντοβάς σίγουρα πρέπει να κινηθεί, θα πρέπει να δουλέψει χτυπήματα από εκεί γιατί θα του ξανασηκώσει ο διαιτητής. Νομίζω ότι ναι, πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να μείνει εκεί. Κάνει για να μείνει στο έδαφος γιατί έχει σίγουρα πλεονέκτημα στη θέση αυτή. Όχι μόνο αυτό, πρέπει να ξεκουραστεί και να ανακτήσει και ό,τι
την καθαρότητα του μυαλού μπορεί και, να είναι από τα χτυπήματα. Και οι δύο αυτή τη στιγμή είναι κουρασμένοι, αλλά. Ακόμη τέλος... νομίζω είναι επηρεασμένο από τα χτυπήματα ο Κοντοβάς. Συνεχίζουμε. Έχει μείνει ένα λεπτό περίπου. Ένα λεπτό, του ξανασήκωσε ο διαιτητής. Ωραία χτυπήματα από τον Σωρόκο, πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα. Πάρα πολύ δυνατά χτυπήματα, γεμάτα χτυπήματα. Εδώ έπεσε ο Κοντοβάς, νομίζω ότι ήρθε το τέλος και τελείωσε ο διαιτητής τον αγώνα. Πολύ σωστά. Ήρθε και ώρα για την απονομή. Είχε ξεκινήσει καλά από το βάστο έδαφος, αλλά νομίζω ότι είχε το striking του Σωρόκου. Είχε καλό clinch, αλλά δεν εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ το έδαφος όσο θα έπρεπε, ώστε να κρατήσει τον αγώνα στο έδαφος και πιθανότατα να κερδίσει τον αγώνα.